Γεια σας παιδιά, ζωντάξει εδώ είναι ο βίντεο σήμερα και όπως βλέπετε έχουμε Food Draft Challenge. Έχουμε πάλι πολύ καιρό να κάνουμε Food Draft Challenge. Είχαμε κάνει πριν από 3 εβδομάδες περίπου που είχαμε καταφέρει να χτίσουμε 190 Food Draft. Και τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχουμε up την EPL, Team of the Season. Έχουμε πολύ καλές κάρτες και πιστεύω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να χτίσουμε μερικά drafts. Να δούμε αν θα καταφέρουμε σήμερα να φτάσουμε το 191 Food Draft. Κάντε ένα like, μια γραφή να είστε καινούργιοι στο κανάλι και πάμε στο βίντεο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Όσο έχω ξαναπεί πολλές φορές σε αυτά τα drafts, σε αυτά τα βίντεο, δεν κοιτάμε να χτίσουμε μια πολύ καλή οπτική ομάδα για το gameplay μέσα, απλά θέλουμε το 191. Λοιπόν, τι συστήματα έχουμε εδώ πέρα δεν είναι τόσο καλά από ό,τι βλέπω. Τώρα να πάρουμε 5 μεντικούς δεν νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ στο rating. Οπότε μας βλέπω να παίρνουμε ένα απλό 4-4-2, το οποίο είναι λίγο μέχρι. Τέλος πάντων, για να δούμε. Captain. Ξεκινάμε πανέμορφα, Garincha 95, Prime Moments Garincha. Λοιπόν, άμα δώσω ένα καλό striker εδώ πέρα, ένα Team of the Season, κάτι καλό. Δίνει Ronaldo 93, δίνει και Team of the Season Edward, αλλά δίνει και Ronaldo 93. Λοιπόν, πάρα πολύ καλή αρχή, τρομερή αρχή. Για να δούμε. Ναι, εδώ πέρα αναμενόμενο να πέσει λιγάκι. Πάμε τον Παολίνιο, που είναι Πορτογάλος, κάνει link με τον Ronaldo. Εδώ ένα Pogba θα μπορούσε να το δώσει. Δίνει και Pogba, δίνει και De Bruyne 93 όμως, τον Inform. Δεν μπορώ να περιμένω τώρα Team of the Year και Team of the Season. Το 93 είναι πάρα πολύ overall ήδη, οπότε τον παίρνουμε αναγκαστικά. Και εδώ έχουμε Valverde και Goretzka. Δεν νομίζω να έχει τόσο σημασία, πάμε τον Goretzka αφού είναι και παραπάνω rating. Okay. Εδώ κάτι καλό μας δίνει η Rashford 89. Πάλι έχει Team of the Season, τρομερή κάρτα. Αλλά και αυτή η Europa League είναι πολύ καλό overall και κάνει και link, οπότε την παίρνουμε. Ένα left back από Αγγλία εδώ πέρα. Δίνει Chilwell και Robertson. Ο Robertson έχει και καλύτερες κάρτες. Μήπως θα το ρισκάρουμε και να πάρουμε ένα Chilwell. Πάμε με Chilwell. Μπορεί να δώσει κανένα Team of the Group Stage του Robertson. Έχει διάφορες καρτούλες νομίζω. Εδώ δίνει Gomez 83. Κάνει τα links. Είναι πολύ χρήσιμος για το chemistry, αλλά το rating δεν είναι τόσο καλό. Okay. Εδώ έχουμε Ramos 89, Godin 86. Αναγκαστικά Ramos, παιδιά. Αν είχα πάρει Valverde, ήταν ιδανικό. Πού να το ξέρεις όμως. Και τι έχουμε εδώ, έχουμε Guardado. Okay, ναι, έχουμε ένα θέμα με το chemistry και το rating είναι. Αν και έχουμε δρόμο ακόμη. Εδώ έχουμε. Όπα, εδώ είναι καλό. Κουρτουά. Πάμε Κουρτουά. Πάμε Κουρτουά. Τώρα το θέμα είναι όμως, αφού πήραμε Κουρτουά, θέλουμε right back από Ισπανία σίγουρα. Λοιπόν, εδώ δεν είναι τίποτα. Πρέπει να αρχίσει να δίνει εδώ πέρα. Για να δούμε. Δίνει Pogba 90, δίνει Alexander Arnold. Είναι λίγο. Νομίζω η πιο καλή επιλογή είναι ο Pogba εδώ. Τώρα ο Sterling δεν υπάρχει λόγος, έχουμε ήδη το Rashford. Οπότε νομίζω πρέπει να πάρω ο Pogba, παιδιά. Ο Arnold δεν χωράει, ο Aubameyang θα μπορούσα ίσως. Πάμε Pogba, πάμε Pogba για να μπει εκεί πέρα. Ίσως έπρεπε ο Aubameyang, το ξέρω, αλλά πιστεύω θα μου δώσει και άλλο striker από Αγγλία. Πιστεύω, μπορεί να κάνω και πολύ λάθος. Τέλος πάντων. Δίνει Salah 91, Griezmann 90. Ο Γκρισμάν χωράει, από ό,τι βλέπω δεν χωράει. Οπότε, ή χωράει. Χωράει με το Pogba, πάμε Γκρισμάν. Αλλά θα τα καλύτερα να είχαμε πάρει ο Μιγιάνγκ σίγουρα, αλλά τέλος πάντων, για να δούμε. Δεν έχει βγει τόσο καλό το chemistry, εδώ δίνει η μέση 93. Perisic, έχουμε ήδη Γκαρίντζα, δεν χωράει. Okay, ο Μέση χωράει άμα με τον Γκρισμάν, κάνει ένα perfect link, αλλά και πάλι δεν ξέρω κατά πώς θα βοηθήσει. Εδώ έχουμε Bruno Fernandes 96 και Λουξό. Καλά, εννοείται θα πάρουμε Bruno Fernandes, ο οποίος θα ήθελα πάρα πολύ να τον δοκιμάσω και κάποια στιγμή θα τον δοκιμάσουμε σίγουρα σε κάποιο draft που θα παίξουμε στο μέλλον. Οκ, αν το κάνουμε κάπως έτσι, 86 chemistry, 91 rating όμως. Αν μας δώσει κάποια καλά picks για την άμυνα. Έχουμε Walker και έχουμε Zielinski. Ο Zielinski χωράει, δεν νομίζω ότι χωράει. Και ο Walker. Πάμε ότι το rating 89. Ο Walker δεν χωράει παιδιά εκεί πέρα κάπου, οπότε δεν έχω κρίμα να τον πάρω. Εδώ δίνει πάλι Walker, δίνει και Jordi Alba, δίνει και Sergio Roberto. Νομίζω. Τι να πάρω, δεν ξέρω. Το 83 είναι πολύ low rated θεωρώ για να πάρουμε τον Sergi. Αλλά δεν χωράει κάποιο άλλο, οπότε αναγκαστικά θα τον δοκιμάσουμε. Πάει το chemistry 92, για να δούμε. Κάτι πάει να γίνει. Δίνει ο Μπτίτη 83. Οκ. Πέφτει το chemistry, λογικό. Κάτι αν είχα πάρει και είπαμε Young, θα το είχαμε βρει τώρα το chemistry. Αλλά τέλος πάντων, ήταν μια λάθος επιλογή μου. Εδώ δίνει Werner 86. Οπότε. Μα τώρα ναι, πάρω Σαλάχ. Όχι, πάμε Werner, παιδιά. Λογικά θα ανεβαίνει το chemistry έτσι. Δεν πιστεύω να πέφτει έτσι για το Pogba. Ωραία, και πάει 96.
Τι θέλουμε, πραγματικά τώρα δεν ξέρω τι θέλουμε. Θέλουμε ίσως ένα Ρούμπεν Δίας. Βασικά δεν έχουμε καλή θέση για αμυντικό. Άμα πει ο Πογκμπά εκεί πέρα, πάει 95 το chemistry, πάει 98, αλλά rating 90. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Έχουμε Λαντζένι 78. Κακό αυτό δυστυχώς. Δίνει μπάλα στον. Ποιος είναι αυτός, Future Stars νομίζω. Όχι. Δεν θυμάμαι τι κάρτα είναι αυτή. Νομίζω Future Stars τον 88. Για να δούμε τελευταίο pick. Τροματοφύλακα. Ναι. Δυστυχώς λογικά είναι 90 rating. Από σίγουρα είναι 90 rating. Και το chemistry μάλλον θα το έχουμε. Απλά το θέμα είναι ότι όπως το βλέπω. 90 rating λοιπόν, ναι. Δεν χωράει ο Ρονάλντο βασικός. Αυτό λέω αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς ο Ρονάλντο δεν πολύ χωράει βασικός. Τώρα μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη λύση που εγώ να μην βλέπω. Αλλά μάλλον πρέπει να αρκεστούμε στο 90 rating. Δυστυχώς με το λέω. Πάμε με το manager. Να δούμε αν θα πάρουμε το 100 chemistry. Το πήραμε το 100 chemistry. Και κάναμε 190 full draft. Θα το δω λίγο off camera να δω αν μπορέσω να το πάω 91%. Αλλιώς πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, παιδιά, δυστυχώς στο προηγούμενο draft εγώ δεν μπορούσα να το κάνω κάπως 191. Δεν χωρίζω Ρονάλντο για να βγάλουμε το chemistry. Αν τώρα βρήκατε κάποια ιδέα για το πώς θα μπορούσε να γίνει, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Ωραίο συστηματάκι με δύο cam. Πάρα πολύ όμορφο. Για να δούμε. Ξεκινάμε με έναν Team of the Year De Bruyne. Πήγα να πω για Ρονάλντο, αλλά 96 De Bruyne είναι ακόμη καλύτερο. Λοιπόν, για να δούμε. Πολύ καλή αρχή. Εδώ τι έχουμε. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αρχή, παιδιά. 2,96 άριδες scam από Αγγλία. Λοιπόν, αν δώσει ένα καλό striker εδώ πέρα. Δίνει 94 Ρονάλντο, ο οποίος χωράει μια χαρά γιατί έχουμε τον link από τον Bruno Fernandes. Λοιπόν, απίστευτη αρχή. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Γιατί όπως θυμάστε, από τα προηγούμενα χρόνια δυστυχώς. Αν ξεκινάει καλά, μετά πέφτει πάρα πολύ το draft. Λοιπόν, εδώ πέρα πήραμε Μίνλερ για το chemistry αναγκαστικά. Εδώ. Πάμε με Χακίμι τώρα να πάρω Σακίρι 81, πολύ low rated θεωρώ. Εδώ κάτι καλό θέλουμε. Δίνει σόν 87, ok, τώρα να περιμένει Team of the Season. Δεν νομίζω ότι μπορώ να περιμένω Team of the Season. Το ρισκάρω. Ένα καλό left back. Δίνει με 2-6, παλεύεται, ok. Πρέπει να δώσω εδώ πέρα ένα καλό αμυντικό, ένα Ruben Diaz, κάτι καλό. Δεν τον δίνει. Δίνει τον Chambers, 75 overall από την Arsenal. Θέλουμε κάτι καλό, παιδιά. Λοιπόν, έπεσε πάρα πολύ δυστυχώς. Αυτό που είπα έγινε ακριβώς. Έγινε αυτό που είπα. Οκ, εδώ τι έχουμε. Έχουμε Κανσέλο και Ρικάρντο Περέιρα. Για αλλαγή πάμε το Κανσέλο. Τον έχουμε δοκιμάσει και τον έχουμε πάρει πολλές φορές το Ρικάρντο Περέιρα. Οπότε πάμε το Κανσέλο. Είναι και Πορτογάλος. Μπορεί να βοηθήσει κάπως. Και έχουμε και τον τερματοφύλακα της Newcastle 85 overall. 89 rating. Καλό chemistry. Για να δούμε. Δίνει Barnes 92. Πάρα πολύ ωραίο. Ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και right mid από ό,τι βλέπω. Αν τον αλλάξουμε και με το Son συν 2, 90 rating, 99 chemistry. Τώρα το μόνο που θέλουμε είναι high rated cards, τίποτα άλλο. Πολύ high rated cards. Δίνει Griezmann 88. Οκ, δεν χωράει, αλλά θα τον πάρουμε. Τώρα θέλουμε σίγουρα να αλλάξουμε όλοι μας την άμυνα. Stones και Chambers και το Midler. Εδώ δίνει Navas, δίνει και Walker. Νομίζω πρέπει να πάρω Walker, γιατί 85 με 75 είναι 10 rating διαφορά. Φανταστείτε ότι έχουμε 90 rating και τι, πόσο κακή άμυνα έχουμε. Πραγματικά. Δίνει μέσα 93. Έχουμε 90 rating με βασικό Stones και Miller. Πραγματικά είναι τρομερό. Μέσα 93 δεν χωράει. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στο chemistry βέβαια. Στο rating, συγγνώμη. Και chemistry έχουμε αυτή τη στιγμή 95. Είναι θεματάκι αυτό. Εδώ έχουμε Mares 87, Miller 88. Mares πάρ' τον μπας και βοηθήσει. Βασικά θα βοηθήσει στο chemistry. Μια χαρά βοηθάει. Εδώ παρατηρήσα, πάει 100. Ωραία, άρα λύσαμε το chemistry σίγουρα. Για να δούμε. Έχουμε Jesus 89 και Σαλάχ 90. Τώρα για ένα overall διαφορά αξίζει να πάρω Σαλάχ. Θα μου πεις και ο Jesus δεν. Λογικά πρέπει να πάμε τώρα με Jesus, παιδιά. Τώρα Σαλάχ θα βοηθήσει το ένα overall διαφορά, δεν νομίζω. Οπότε πάμε με Jesus. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τέλος το chemistry, ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ έχουμε Maximin, ο οποίος για endgame θα είναι τρομερή κάρτα, αλλά το 85 rating δεν είναι και κάτι τόσο τρομερό. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Έχουμε. Δεν ξέρω γιατί είχα περίσει τόσο με το χρώμα. Πάμε τον Kimi 89. Εντάξει, καλά πάει, αλλά όπως έχω πει, όταν έχεις μέσα Stones και Miller, αν δεν φύγουν αυτοί, δεν πάρει με τίποτα 91 το chemistry. Το rating, συγγνώμη. Εδώ έχουμε το Mount, όχι το Team of the Season. Έχουμε τον απλό Mount. Κακό αυτό που κάνει τώρα εδώ πέρα EA. Αν ήταν το Team of the Season θα βόλευε πάρα πολύ.
Εδώ τι έχουμε, έχουμε τα Γκλαφίκο 4. Μπορεί και αυτό νομίζω έχει Team of the Season. Τέλος πάντων, θα μπορούσα να έχει δώσει εδώ πέρα Mao Team of the Season, τα Γκλαφίκο Team of the Season και να ήμασταν πένα. Αλλά δυστυχώς έχει άλλη άποψη η EA. Ζούμε 80. Τον αλλάζουμε με τον Χακίμι. Και πάμε τελευταίο pick. Δυστυχώς δεν κλείσαμε καλά όπως βλέπετε. Έχουμε μείνει μέσα με πολύ κακούς παίχτες. Πάμε με τον Λόπεζ εδώ πέρα 85 overall. Έχουμε μείνει μέσα με τον Miller, τον Stones. Και έτσι δεν μπορεί να επιδοκεί το και εμείς το rating. Έχουμε 89 rating. Τώρα λογικά θα βάλουμε τον Messi αντί για τον Λόπεζ. Πάει 90. Δεν πάει 90. Όπα, όντως. Α, λογικά αν βάλουμε Ronaldo βασικό πιστεύω θα πηγαίνει 90. Τα Γκλαφίκο εδώ δεν χωράει καν. 89 ακόμη. Ναι, είναι πολύ ρολ. Δυστυχώς λόγω της άμυνας είναι πάρα πολύ low rated. Εδώ πέρα με τον Ronaldo βασικό ακόμη 89. Αποτυχία δυστυχώς αυτό το draft. Πάρα πολύ μεγάλη αποτυχία δυστυχώς. Πάρα πολύ μεγάλη αποτυχία. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να το κάνω για να πάει 190. Όχι ότι έχει τόσο νόημα. Αλλά δεν ξέρω. Α, μεσόν. Και να βάλουμε μέσα τον Λόπεζ. Πήγε 190. Φασικά δεν πήγε 190. Έχουμε 90 rating, 98 chemistry. Άμα μας δώσει κάποιος manager το 2 chemistry που θέλουμε, δεν τον δίνει κανείς. Τέλος πάντων, θα αρχιστούμε στο 189, 90 rating, 99 chemistry. Αυτά, πάμε στο επόμενο. Όχι τόσο καλό. Βασικά, πολύ καλό. Αντικειμενικά, πολύ καλό draft για να παίξει game. Τρομερή ομαδίτσα έτσι. Βασικά, η άμυνα είναι πάρα πολύ κακή. Ο Stones, αλλά κατά το μέλλον draft, πάμε στο τελευταίο. Λοιπόν, μιλάω τελευταίο draft για σήμερα για να δούμε τα κακό draft token. Οπότε, ελπίζω να βοηθήσει παραπάνω. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέροντα συστηματάκια. Πάμε με αυτό. 4-3-1-2. Πάμε να το δοκιμάσουμε, ok. Για να δούμε. Χωρίς wingers καθόλου. Και μας δίνει wingers να πάρω Σάντσο να μπει right back. Ήταν πολύ risky, δεν ξέρω. Ας το δοκιμάσουμε. Πάμε να τον πάρουμε. Γιατί όχι. Εντάξει, είναι πολύ ωριακή επιλογή. Δεν ξέρω γιατί το έκανα, αλλά έχουμε 92 βαλα right back. Αυτό σκεφτόμαστε. Τώρα το chemistry είναι ένα μεγάλο θέμα. Για να δούμε. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που έκανα. Δίνει τσάν 82. Πλάκα-πλάκα. Σαν να το ήξερε, αλλά ok. Για να συνεχίσουμε. Κυρίως αυτό το έχω ένα λόγο που το έκανα αυτό είναι βασίζομαι στο ότι έχουμε ένα καλό right back για 92 overall και Messi μπορεί να ξαναδώσει πάρα πολύ εύκολα πιστεύω. 96 Bruno Fernandes, ok, μια χαρά. 92 Thiago, εντάξει πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε πολύ καλό chemistry ήδη και rating. Αν δώσω το πάρει ένα καλό striker από Αγγλία, δεν τον δίνει. Δίνει τον Andrés Silva, ο οποίος θα το πάρουμε γιατί έχει το link με τον Bruno Fernandes. Εδώ είναι ο Ronaldo, δεν θα με χάλαγε. Δίνει Μπερνάντο Σίλβα, όπου είναι καλύτερη επιλογή γιατί παίζει και σε cam, παίζει και striker, είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Λοιπόν, μια χαρά έχουμε ξεκινήσει, όχι τέλεια αλλά είναι καλά. Εδώ δεν είναι τόσο καλό βέβαια, αναγκαστικά πάμε το Rudinger 81. Ένα καλό left back από Αγγλία, κλασικά ένα Robertson. Δίνει Robertson, δίνει και Luke Shaw. Πάμε με το Luke Shaw, αν και έχει και team of the season οπότε δεν πολύ άξιζε. Τέλος πάντων, εδώ τι έχουμε, έχουμε Laporte 88, Chiellini 89. Αναγκαστικά με Λαπόρτ. Το καλό είναι ότι έχουμε τον Σάντσο σε 6 chemistry και δεν το περίμενα. Ουσιαστικά χάρη στο Τσάν. Θα δούμε πώς θα βγει αυτό. Εδώ έχουμε Κουρτουά, έχουμε Λένο, έχουμε Χαντάνοβιτς. Λοιπόν, πάμε με τον Χαντάνοβιτς. Είναι μεγάλο ρίσκο αυτό. Απλά δεν ήθελα να πάρω το Λένο γιατί ήταν πολύ low rated. Και δυστυχώς το πληρώνω. Μια ζωή τα ίδια κάνω. Έχουμε ακόμη δρόμο βέβαια. Πιστεύω μπορεί να δώσει ένα goalkeeper. Πιστεύω. Έναν Έντερσον έστω. Όπως σας είπα, δίνει πάλι τον Messi 3 overall. Το δίνει πάρα πολύ συχνά το Messi, έχω παρατηρήσει, ειδικά στις ριζέρβες. Οπότε κάναμε πολύ καλά με τον Σάντσο, μια πολύ καλή επιλογή θεωρώ. Για να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Μας δίνει ο Ronaldo 93, ok, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Λογικά πέφτει το chemistry επειδή δεν έχουμε το link με το Chan, αλλά έχουμε τρομερή επίθεση έτσι, τρομερή επίθεση. Για να δώσω εδώ ένα καλό αμυντικό αντί για Rudinger, αν μπορεί, δεν μπορεί. Δίνει Gabriel. Θέλουμε ένα καλό αμυντικό και ένα καλό goalkeeper από Αγγλία. Μπορεί να το δώσει. Δίνει Walker 85, έστω κάτι είναι και αυτό. Αν τον βάλει σε χέρια για το Σάντσο, κάτι μπορεί να γίνει. Για να δούμε το τι έχουμε. Έχουμε Μεντί, έχουμε τα Γκλαφίκο. Πάμε τα Γκλαφίκο, Μεντί δεν νομίζω να χωρέσει. Πολύ low rated, έτσι κι αλλιώς. Ναι, δεν πάει τόσο καλά. Δυστυχώς πληρώνω και το λάθος που το δεν πήρα το Λένο. Δυστυχώς το πληρώνω πάρα πολύ αυτό. Εδώ τι έχουμε, Σαλάχ 92. Δεν ξέρω γιατί είχα παριστεί τόσο, δεν χωράει. Ο Σάντσο πλάκα-πλάκα χωράει γάντιε.
αλλά πάρουμε Σάντσο 82 βέβαια δεν αξίζει. Αν παίζαμε τον draft μπορεί να τον έπαιρνε, αλλά τώρα δεν αξίζει. Εδώ έχουμε Νεϊμάρ, Στέρλινγκ και Μανέ. Νεϊμάρ δεν χωράει κανείς από τους άλλους, αφού δεν έχουμε θέση με wingers. Πλάκα πλάκα και ο Σαλάχ δίνει δύο chemistry. Ναι, δυστυχώς παιδιά έχω κάνει δύο μεγάλα λάθη, όπως βλέπετε. Δεν πήραμε τον. Βασικά ένα μεγάλο λάθος, δεν πήρα τον Λένο. Και θα μου στοιχίσει πάρα πολύ στο chemistry. Μάλλον από ό,τι βλέπω, δίνει συντάνε 97. Οκ, από τον πουθενά. Και πλάκα πλάκα σε αυτό το βιντάκι σήμερα δεν μας έχει δώσει καθόλου icons, μόνο γκαρίντσα στην αρχή. Και λύσαμε το θέμα του chemistry. Λύσαμε το θέμα του chemistry. Οπότε τώρα θέλουμε μόνο rating και θα πάρουμε αναγκαστικά τον Ζέκα. Λοιπόν, λογικά rating 90. Πάλι άλλη μια φορά θα έχουμε 190 full draft. Δυστυχώς, ενώ ήταν πολύ καλά draft σήμερα, μας έδωσε πολύ καλές κάρτες για πάρα πολύ λίγο για λεπτομέρειες. Π.χ. αυτό το draft, αν δεν είχαμε Rudiger και είχαμε ένα τίμο θεσίσεων Ruben Diaz, 94 overall, θα ήταν σίγουρα το draft αυτό 191. Καταλαβαίνετε, δηλαδή μόνο για ένα παίχτη, μόνο για ένα pick, για μία κάρτα, χάναμε το 191. Αλλά πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα στο επόμενο βιντεάκι θα έρθει. Αυτά λοιπόν για σήμερα, κάναμε 190 full draft, πιστεύω πήγε καλά. Θα τα πούμε λογικά αύριο με pack opening από τη La Liga Team of the Season. Γεια σας.